Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Βαριά σκιά ρίχνει πάνω από το επενδυτικό κλίμα της μεταμνημονιακής εποχής το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, το οποίο δεν αφορά μόνο τον τραπεζικό κλάδο, αλλά όπως αποδείχθηκε στο Λονδίνο, ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Σε επαφές που είχε το insider.gr στο roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι διεθνείς επενδυτές εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όσον αφορά στις επενδύσεις στις τράπεζες, καθώς δεν φαίνεται να πείθονται ότι ο σχεδιασμός για εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών θα υλοποιηθεί εγκαίρως και αποτελεσματικά. Ενώ ανησυχίες εκφράζουν και για την αγορά του μεγαλύτερου μέρους των ακινήτων από τους πληστηριασμούς από τις ίδιες τις τράπεζες. Σε οργασμό προετοιμασιών βρίσκεται το Υπουργείο Οικονομικών εν ώψη του επικείμενου ελέγχου της Ελλάδος από την ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης, φορέας από τον οποίο προέρχονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε σχέση με τις επιδόσεις της χώρας μας στην πάταξη του ξεπλήματος χρήματος. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε διάταξη στη Βουλή που προβλέπει πως η ΑΔΕ θα αποκτήσει πρόσβαση στο κεντρικό μητρό πραγματικών δικαιούχων. Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζει όλα τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και θα μπορεί να γνωστοποιεί τα σχετικά στοιχεία και στις φορολογικές διοικήσεις άλλων κρατών όπου υπάρχουν συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας. Οι τελευταίοι μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων κορυφώθηκαν οι εμπορικές διενέξεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας μακράς και παρατεταμένης οικονομικής διαμάχης, προειδοποιούν οι αναλυτές της JP Morgan. Όπως επισημαίνουν σε πρόσφατη έκθεσή τους, ο εμπορικός πόλεμος, στον οποίο Ουάσιγκτον και Πεκίνο έχουν επιδοθεί, μπορεί να αποβεί μοιραίος, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, δύο χώρες με πολύ διαφορετική κουλτούρα, διεκδικούν την περαιτέρω εξέλιξή τους. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε, αναφέρουν οι αναλυτές, εάν ο ανεξελίξει εμπορικός πόλεμος μπορεί τελικά να μετατραπεί σε έναν οικονομικό ψυχρό πόλεμο. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και μέσα στις 882,26 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,18% σε άλλο δοκέτα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.